Próximo, papai. Πριν πολύ πολύ καιρό, μια μητέρα πάπια προσπαθούσε να κλωσίσει τα μωρά της. Αλλά υπήρχε και ένα αυγό που δεν έλεγε να σπάσει. Πω, τι όμορφα παιδιά. Δεν χαίρεσαι που τα βλέπεις όλα τόσο υγιή? Μα βέβαια. Αλλά είναι και αυτό εδώ το τελευταίο. Ο Θεέ μου, ποιο? Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα αυγά της γαλοπούλας, όχι δικό σου. Υπήρξε και στο παρελθόν μια τέτοια περίπτωση. Εγώ λέω να το αγνοήσεις αυτό. Η μητέρα πάπια όμως δεν άφηνε έτσι αφρόντιστο το αυγό και ύστερα από λίγο το κέλυφος αρχίζει να σπάει σιγά σιγά. Αυτό να είναι τόσο σκούρο. Ίσως να είναι στα αλήθεια μωρό της γαλοπούλας. Αλλά το γκρίζο παπάκι δεν ήταν γαλοπουλάκι. Αν ήταν, δεν θα μπορούσε να κολυμπάει τόσο καλά, δεν νομίζετε? Οι αδελφοί και οι αδελφές του δεν το καλωσορίσανε τον γκρίζο παπάκι. Εκείνη τη νύχτα τον γκρίζο παπάκι δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Το καημένο το μικρό παπάκι περπατούσε και περπατούσε ολόκληρη τη μέρα και κουράστηκε πάρα πολύ. Αυτό το κρεβάτι είναι δικό μου, ξέρεις. Τι βρωμιάρικο πλάσμα. Λυπάμαι πολύ. Και τι θρασίτατο πλάσμα. Τώρα δίνε του. Γιατί με μισούν όλοι τόσο πολύ? Γιατί είσαι τόσο λυπημένο? Έλα, χαμογέλασε λίγο. Έχω μια ιδέα. Γιατί δεν έρχεσαι μαζί μας, μικρέ? Θα περάσουμε πολύ ωραία και θα διασκεδάσεις αφάνταστα. Εντάξει, τώρα έλα μαζί μας. Αυτό ήταν ένα σοκ για το καημένο το παπάκι. Τι στα κομμάτια είχε συμβεί? Τι είναι αυτά τα ζώα με τα τόσο τρομακτικά μάτια που έρχονται προς τα εδώ?
Για πρώτη φορά στη ζωή του συναντούσε κάποιους που ήταν καλοί μαζί του. Κι ωστόσο, αυτό το λυπηρό περιστατικό συνέβη ίσα ίσα προτού να έχει καν την ευκαιρία να απολαύσει αυτή την καλοσύνη. Ο καιρός πέρασε γρήγορα και ήρθε το καλοκαίρι με το φωτεινό του ήλιο. Και μετά ήρθε το φθινόπωρο με τα όμορφα χρώματα. Για το παπάκι ο χειμώνας ήταν η πιο δύσκολη εποχή. Ένιωθε κρύο, μοναξιά και λύπη. Αλλά στο τέλος του χειμώνα υπάρχει πάντα μια καινούρια άνοιξη. Πήδηξε μέσα στο νερό για πρώτη φορά από την αρχή του χειμώνα. Και ελευθερωμένο πια από τα δεσμά του χειμώνα, το παπάκι διασκέδασε με την ψυχή του το δροσερό νερό. Αχ, αυτά τα όμορφα πουλιά! Μακάρι να μπορούσα έστω και για μια φορά να γίνω φίλος τους. Είμαι τόσο άσχημο. Αν τα πλησιάσω, μπορεί και να θελήσουν να με σκοτώσουν. Αλλά από το να ζω έτσι δίχως φίλους, ίσως να είναι καλύτερα να σκοτωθώ παρά να συνεχίσω να ζω. Έτσι λοιπόν το παπάκι μάζεψε το κουράγιο του και κολύμπησε προς τους άσπρους κύκνους. Αχ, όμορφη μου κύκνη, αν θέλετε μπορείτε και να με σκοτώσετε. Μα τι λες, θα μπορούσες να μας πεις γιατί το είπες αυτό? Μα τι λες, εσύ άσχημο. Ποιος το είπε αυτό? Έλα ρίξε μια ματιά στον εαυτό σου στον καθρέφτη του πάγου εδώ. Το μικρό παπάκι έκανε όπως του είπε ο κύκνος και κοιτάχτηκε μέσα στον καθρέφτη του πάγου. Χα, είμαι στα αλήθεια εγώ. Ακριβώς. Είσαι ένας όμορφος νεαρός κύκνος. Έλα, έλα μαζί μας τα παιχνίδια μας, έλα. Ξαφνικά το μικρό παπάκι γνώρισε την ευτυχία. Ήταν σαν όνειρο. Αλλά το παπάκι δεν ένιωθε περηφάνεια για την ομορφιά του. Από τη δικιά του εμπειρία κατάλαβε πώς νιώθουν οι δυστυχισμένοι άνθρωποι όταν δεν τους θέλει κανείς και νιώθουν μοναξιά.